Για την οργάνωση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας οι σημερινές, ο πρώην πρόεδρος και ο νέος υποψήφιος. Να διακρίνουμε ότι υπάρχει ένα κλίμα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία και ότι ο συναγωνισμός μεταξύ των δύο είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, τις ίδιες αξίες και όσες θα εξυπηρετούμε. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε τόσα χρόνια, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ωστόσο, το νέο, έτσι όπως τουλάχιστον το διακρίνουμε, η ελπίδα μάλλον της κοινωνίας, το νέο φαίνεται κάτι πιο ξεκάθαρο στα κόμματα. Ποιες είναι οι δικές σας αρχές, η πρόθεσή σας για την εμπλοκή αυτή στη Νέα Δημοκρατία και πόσο πιστεύετε ότι επηρεάζουν, εξακολουθούν να επηρεάζουν οι παλιοί κομματικοί μηχανισμοί και τις τωρινές διαδικασίες. Κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι μέρα για τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες αναλύσεις. Σήμερα είναι μια εκλογική διαδικασία. Το λόγο έχουν τα μέλη της τοπικής οργάνωσης. Οπότε αυτά από αύριο θα δούμε. Το νέο πρέπει να συνεργαστεί στην εργασία με το παλιό να προχωρήσουμε για την Δημοκρατία. Στην περίπτωση που δεν είστε πρόεδρος αύριο, ποια είναι η διάθεσή σας για την συνεργασία με το νέο διοικητικό συμβούλιο? Ακούσατε, εγώ δεν έφυγα ποτέ από την Νέα Δημοκρατία. Οπότε και να μην είμαι πρόεδρος, πάλι στη Νέα Δημοκρατία θα είμαι. Συνέχεια εκεί είμαι. Δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Γιατί να αλλάξω τώρα, επειδή είναι ο Κώστας, θα είναι ο Κώστας πρόεδρος. Αν βγει ο Κώστας, δεν το κατάλαβα. Εγώ στη Νέα Δημοκρατία θα είμαι πάντα. Οι προτεραιότητές σας είναι διαφορετικές? Δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικές. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες. Ο κύριος Χόντρος, ας πούμε, τι προτεραιότητες θέλει? Προτεραιότητα είναι το κόμμα. Τα αφήνουμε εκεί. Προτεραιότητα είναι η Δημοκρατία. Θα ήθελα όμως και ένα σχολιασμό για τις τελευταίες εξελίξεις πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό μπορείτε να πάρετε θέση. Αν δεν ξέρω αν θα είναι εκείνη. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ξεκάθαρα χθες το βράδυ στα εκλογές. Πιστεύετε ότι είναι ο κατάλληλος χρόνος μπροστά στα ζητήματα που είναι ανοιχτά με τη διαπραγμάτευση κτλ. Για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και πώς θα επηρεάσει την κοινωνία? Ακούστε, η διαπραγμάτευση σύρεται πολύ μακριά. Τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά. Δεν βλέπω να λύνονται. Τώρα μέσα στη Βουλή υπάρχει αρχηγός. Υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση η οποία κάνει τη δουλειά της και την κάνει τη δουλειά της σωστά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Ποια είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το βασικότερο ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι έστω και μία μέρα παραπάνω που παραμένει αυτή η συγκυβέρνηση, η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΡ, μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στον τόπο? Έχει αποδειχθεί ότι μόνο κακό μπορεί να προσφέρει. Η Νέα Δημοκρατία έχει ολοκληρωμένη πρόταση, την έχει καταθέσει και ο πρόεδρος του ίδιου, είναι ένας ηγέτης, ο οποίος μπορεί να βγάλει τη χώρα από το αδίεξοδο. Η ιστορία το έχει καταγράψει. Όμως αυτό απαιτεί μια συνένεση και μια συνεργασία με άλλες κρατικές δυνάμεις. Δεν εμφανίζεται αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι οι εκλογές μπορούν να λύσουν ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα για την Ελλάδα? Οπότε βλέπετε την Νέα Δημοκρατία έχουμε μάζει στις συνεργασίες, οπότε δεν φοβόμαστε με τις συνεργασίες. Οι εκλογές μπορούν να δείξουν τις ανισχύσεις της κοινωνίας. Είναι δεδειγμένη δηλαδή οι εκλογές? Βεβαίως. Εδώ που έχουμε φτάσει, ναι. Άρα δηλαδή και οι σημερινές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας είναι μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενός προεκλογικού αγώνα? Ακούστε, αυτό θα το δούμε και στο συνέδριο. Έτσι. Θα δούμε το συνέδριο. Θα προλάβετε το συνέδριο τις εκλογές? Πιστεύω να προλάβω. Έχετε να βγάλετε είδηση? Πιστεύω να προλάβω. Συνταγματικά δεν γίνεται.